καταστάσεις. Το θέλει και το κάνει. Θα πρέπει να είναι πιο, το έχουμε πει και το έχουμε ζητήσει αυτές τις μέρες. Μάλιστα, είναι... το ζητήσατε εσείς, κύριε Μελάκη, το θέμα είναι σοβαρό, έτσι. Υπάρχει πάρα μεγάλη ένδυα, φτώχεια. Πώς είναι δυνατόν, η επιδότηση, το λέει η λέξη, κάθε χρόνο την ίδια ιστορία έχουμε. Επιδότηση σημαίνει βοηθώ τον αγρότη, τον ελαιοπαραγωγό, να φροντίσει το χωράφι του, να συνεχίσει να καλλιεργεί. Αν του πάρω την επιδότηση, έτσι... Πώς θα γίνει, δηλαδή πώς θα συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος να καλλιεργεί τις ελιές του. Συνήθως για το λάδι, γιατί τις ελιές δίνεται. Βεβαίως, τι τώρα... σας είπε τώρα εδώ ο κύριος διευθυντής, που δηλαδή σας είπε θα το κάνω, αφού και από τη στιγμή που υπάρχει μια νομοθεσία που λέει και για το ακατάσχετο των επιδοτήσεων και των επιδομάτων τώρα, πώς γίνεται η τράπεζα, ας πούμε, να τα παίρνει, εκτός αν έχει υπογράψει ο πελάτης της τράπεζας, ναι, τέλος πάντων, κάτι της. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, ναι, ότι καμιά φορά ελαφρά την καρδία ο καταναλωτής, ο δικαιούχος, έχει δώσει το δικαίωμα να γίνεται συμψηφισμός με κάποια χρέη του. Είτε αυτά λέγεται, ναι, στην ίδια την τράπεζα, είτε έχει κάνει μια ρύθμιση χρέους, είτε όπως είπαμε, και για λογαριασμό τρίτου. Εδώ είναι η κατάσταση, η χείρα της τράπεζας από τρίτους. Δηλαδή μπορεί να μην γίνει και από την ίδια την τράπεζα, π.χ. ας πούμε που έχουν μπει σήμερα επιδοτήσεις. Μπορεί να έχει γίνει εντολή από το ελληνικό δημόσιο, μπορεί να έχει γίνει εντολή από το Δήμο. Μπορεί από κάποιο ιδιώτη. Σωστά. Ή από άλλη τράπεζα. Ναι. Εδώ όμως είναι και θέμα τράπεζας. Γιατί να τη δεχτεί αυτή την εντολή. Άμα ήθελε, δεν τη δεχόταν. Δηλαδή να κάνει το διαμεσολαβητή, τον κακό διαμεσολαβητή. Εδώ προσκρούει στην απαγορευτική διάταξη του νόμου. Ομοίως θα πρέπει να πούμε ότι και ο συμψηφισμός κάποιων απαιτήσεων της τράπεζας δεν είναι νόμιμος, διότι... εντάξει, μπορεί ο δανειολήπτης να χρωστούσε στην παλιά αγροτική κάποια χρήματα, όμως μπορεί να υπάρχει ρύθμιση, μπορεί να έχει προσφύγει στον νόμο, μπορεί, πολλά μπορεί. Και η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται και ξεχωριστά και από τους τραπεζικούς υπαλλήλους, αλλά και από τους ίδιους τους δανειολήπτες, να σκεφτούν τι έχουν κάνει στο χθες. Δηλαδή να μην λένε ότι πήγαμε και βρήκαμε άδεια τον λογαριασμό. Ναι, γιατί κάτι γίνεται, δηλαδή... ξέρω εγώ. Το ακατάσχετο βέβαια είναι μπορεί να το κάνουν ορισμένοι, δεν ξέρω αν... ναι, γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ναι. Ότι ακατάσχετο δεν είναι δύσκολη, ναι, η διαδικασία. Πολλοί δεν έχουν κάνει και το λογαριασμό τους ακατάσχετο. Δηλαδή δεν έχουν δώσει στο ελληνικό δημόσιο ότι αυτός ο λογαριασμός είναι ακατάσχετος, που μπαίνει μέσα το μισθός μου, η σύνταξή μου, τα επιδόματά μου και η επιδότησή μου. Μπορεί να τον έχουν αφήσει φλού. Και του φωνάζουμε συνεχώς, το λέμε, πηγαίνετε ένα λογαριασμό, μία τράπεζα, να την κάνετε ακατάλληλα. Ναι, εξάλλου μία δικαιούται, ένα λογαριασμό. Ναι, βεβαίως πολλοί μπορεί να μην έχουν και δίκιο, μπορεί και κάποιοι να έχουν όμως. Ναι. Αλλά αυτές οι μέρες είναι πολύ επικίνδυνες και είναι και γιορταστικές. Δηλαδή κάποιοι περιμένουν αυτή την επιδότηση, όπως είπατε, να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, είτε στα γεωργικά εφόδια που έχουν επιστοθεί, ας πούμε, σε διάφορους άλλους ιδιώτες. Διότι μπορούμε να πούμε ότι και κατασκευές έχουμε και από ιδιώτες. Δηλαδή, όταν καθένας παίρνει κάποια πράγματα, μην ξεχνά και εκείνον που τον εφοδίασε, τον έμπορο, διότι και εκείνος από κάπου αλλού τα παίρνει. Δηλαδή, εννοούμε, εφοδιάζεται. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ο διευθυντής αυτό που σας είπε θα το δει εδώ του υποκαταστήματος. Το ζητήσατε, το έκανατε έτοιμα τηλεφωνικά, φαντάζομαι, κυρία Μελάκη. Τηλεφωνικά και να σταματήσει αυτό, γιατί έχετε πολλές καταγγελίες ανθρώπων που τέλος πάντων πάνε να πάρουν τα χρήματα από το λογαριασμό και είναι άδειοι οι λογαριασμοί. Ναι. Ζητήσατε πάμε λοιπόν ότι... να το εξετάζουν κατά περίπτωση, ναι, και αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σας απάντησε ακριβώς ο διευθυντής, από τη στιγμή που είναι μια πολιτική της τράπεζας. Δηλαδή δεν ξέρω αν και ο διευθυντής εδώ του υποκαταστήματος μπορεί να βοηθήσει να κάνει κάτι όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Όταν δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση, ο διευθυντής μπορεί να οδηγηθεί ο ίδιος στον εισαγγελέα. Όταν όμως προβλέπεται από κάποια νομοθεσία και μπορεί και αυτό να σταθεί, τότε ο δανειολήπτης, ο κάθε πολίτης, έχει ευθύνη που δεν έχει ρυθμίσει το λογαριασμό του.
Αν όμως η τράπεζα παρανομεί, εμείς δεν το αφήνουμε. Mm-hmm. Θα το βλέπουμε, θα είμαστε σε επαφή με τους πολίτες και όποιοι έχουν δίκιο θα δικαιωθούν. Και όποιου πολίτη έχει γίνει παράνομα η παρακράτηση θα το δούμε, δεν το αφήνουμε. Να. Είμαστε δηλαδή θα τα πάρει πολίτη. Πίσω ας πούμε αν έχει θα γίνει... Θα τα πάρει άμεσα. Ναι. Δηλαδή ξέρετε πολλές περιπτώσεις να τα δίνει η τράπεζα πίσω να κάνει... Να γίνει... Τα δίνει. Τα δίνει, δεν υπάρχει να. Περίπτωση... Εντάξει, το κάνουμε έτσι, λέει το αυτό και άμα κάτσει και άμα γίνει καταγγελία, ναι, τέλος πάντων, κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Καλά νομίζω. Κάνετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος, γιατί όταν είναι ενημερωμένος διεκδικεί τα δικαιώματά του και βασικά ξέρει πώς να πράξει. Να. Δηλαδή και απέναντι από την τράπεζα δεν είναι ανάγκη ούτε να θυμώνει απέναντι των υπαλλήλων. Αν πράγματι έχει δίκιο, ας απευθυνθεί στο γραφείο μας ή ακόμα και στο σταθμό σας και θα βοηθήσουμε όλοι μαζί να βρει το δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Οπότε θα το αν θα συνεχιστούν είμαστε... οι καταγγελίες, ας πούμε, θα τα ξαναπούμε. Ότι δεν θα συνεχιστούν, γιατί αφού ήρθαμε σε επαφή με την ίδια την τράπεζα, με τον ίδιο το διευθυντή, θα δώσει... εντολή στους υφισταμένους τους, στους υπαλλήλους οι οποίοι διαχειρίζονται το θέμα, να είναι προσεκτικότεροι. Άραστε. Για να δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, ωραία, να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε σε επαφή κι εμείς, αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ακατάσχετες είναι οι επιδοτήσεις, ακατάσχετο το κοινωνικό μέρισμα, έτσι, όλα αυτά τα επιδόματα των τρίτεκνων. Όλα είναι ακατάσχετα, αρχή να το έχουμε δηλώσει σε ένα ακατάσχετο λογαριασμό. Μάλιστα. Και να μην έχουμε κάνει εγχώρηση, αλλά ακόμα και να έχουμε κάνει εγχώρηση μισθού, μπορούμε να ξαναεπανέλθουμε, μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση ότι παρετούμαστε από την εγχώρηση, διότι αυτά δεν εγχωρούνται. Ο μισθός, η σύνταξη, τα επιδόματα είναι ακατάσχετα και ανεγχώρητα. Δεν μπορεί κάτι να τα εγχωρήσω εγώ για να τα παίρνει κάποιος. Υπήρχαν λάθη στα προηγούμενα χρόνια που κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι και ακόμα δεν το ξέρουν έχουν εγχωρήσει από το μισθό τους ή από τη σύνταξή τους ένα ποσό να παίρνουν για το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Όμως σήμερα μπορούν να άρουν αυτή την εγχώρηση και να παίρνουν κανονικά το μισθό τους και ό,τι μπορούν να δίνουν. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Μελάκη, να σας ευχαριστήσω. Θα μας επαφείτε αν δεν τα ξαναπούμε. Εντάξει, που εύχομαι για τέτοια θέματα. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Επίσης, καλές γιορτές για όλη την Ιερά Πέτρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το εντάξει. Χρόνο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τα ακατάσχετα, με τις επιδοτήσεις που παρακρατούνται υπερπίστεως από γνωστή τράπεζα του Ιεράπετρας. Έχουν σε επαφή η κυρία Μελάκη με την τράπεζα προκειμένου να εξετάζεται η κάθε περίπτωση για να είμαστε και δίκαιοι. Η κάθε περίπτωση να εξετάζεται μεμονωμένα και όχι έτσι ό,τι να είναι όπως να είναι. Λοιπόν, 11 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. 20 σήμερα του Δεκέμβρη. Ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Είσαι ιδιώτης και θέλεις να έχεις εξαίρετα, ποιοτικά, αλλά και φθηνά προϊόντα. Τώρα μπορείς. Γιατί τώρα η εμπορική Ιερά Πέτρας